ήθελα να καλωσορίσω το σημερινό μας καλεσμένο, ένα αγόρι το οποίο με φως και με αισιοδοξία αντιμετώπισε μία δυσκολία, σοβαρή δυσκολία που μπορεί να έρθει σε όλους μας, όμως δυναμικά, δυνατά, με φως, σήμερα είναι μαζί μας για να δώσει το δικό του παράδειγμα. Μαζί μας είναι και το δικό του μήνυμα βεβαίως, ο Άγγελος Φόσκολος. Καλώς το να! Καλώς όρισες, χρόνια πολλά, καλή φώτιση. Έγινε ένας χαμός όταν μπήκες, είδες. Ερχόντουσα στο αυτή πριν, δεν τα είπα, γιατί θέλω να εκθέτω τους, κάνω χιούμορ. Τους συνεργάτες με ερχόντουσαν όλα τα κορίτσια μου λένε, πω, τι όμορφος που είναι, φτούσου αγόρι μου. Παρακαλώ, κάθισε. Κάθισε. Λοιπόν, ο Άγγελος είναι πολίστα, σωστά. Ναι. Και τώρα σε ποια ομάδα είσαι? Είμαι στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι. Πόσο χρονών είσαι, Άγγελε, αν επιτρέπετε? 27, 28 σε λίγες μέρες. Να τα κατοστήσεις. Βγήκε η ιστορία σου, που νομίζω από το Σεπτέμβριο ξεκίνησε. Βγήκε ίσως και με έναν τρόπο πολύ περίεργο, που δεν ξέρω αν σε έφερε και σε δύσκολη θέση. Ναι, ήταν λίγο, γενικά, όλο το κομμάτι, ξέρεις, δεν είναι κάτι σύνηθες, δεν είναι ένας απλός τραυματισμός, οπότε ήθελε και λίγο μια ιδιαίτερη διαχείριση. Και αναγκάστηκες μέσα σε όλα αυτά που έχεις αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσεις και αυτό το κομμάτι της δημοσιότητας, να το πούμε έτσι. Να πάρουμε λίγο την ιστορία σου από την αρχή. Τι συνέβη λοιπόν το Σεπτέμβρη? Αρχή Σεπτέμβρη, όταν ξεκινήσαμε και την προετοιμασία με την ομάδα, ένιωθα κάποιες ενοχλήσεις. Και στην περιοχή και στο αριστερό μου πόδι. Επειδή σε εμάς στον αθλητισμό είναι σύνηθες να έχουμε, ξέρεις, τραυματισμούς ή πόνους. Μπορεί να έχεις χτυπήσει, ας πούμε, σε έναν αγώνα. Ναι. Στην αρχή δεν έδωσα βάση, απλά με τον καιρό ήταν πιο έντονη και ένιωθε κάτι διαφορετικό. Όπως? Δεν ήταν ένας απλός πόνος, δηλαδή που ένας μυϊκός ή ένας τραυματισμός ή κάτι το οποίο είχα ξανανιώσει. Οπότε, ξέρεις, παραξενεύτηκα λίγο. Λέω, όπα. Μίλησα με τον γιατρό της ομάδας και με παρέμειψε να κάνω ένα τρίπλεξ, στο οποίο τρίπλεξ διαγνώστηκε, ας πούμε, το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι με το που πήρα το τρίπλεξ και μίλησα με τον γιατρό που θα του έστειλε τις εξετάσεις, μου είπε καταρχάς να τη στείλω τις εξετάσεις, όταν με πήρε τηλέφωνο, τον άκουσα κάπως περίεργα, τύπου, εντάξει, αν μπορείς, έλα εδώ, τώρα. Κατάλαβες ότι είναι κάτι επίγον? Ναι, για να μου λέει έλα εδώ τώρα, ξέρεις, ήταν κάτι το οποίο, αν δεν ήταν κάτι περίεργο, σοβαρό, θα μου έλεγε, εντάξει, απλά έχεις αυτό, πάρε μια αντιβίωση, θες το κάπου διαφορετικά. Όταν πήγα στο νοσοκομείο, την πρώτη φορά που πήγα, όταν το έμαθα, δηλαδή την ίδια μέρα, μου λέει, Άγγελε, κοίτα ξαναδείς, τα πράγματα έχουν ως εξής. Έχεις ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο. Πρέπει να χειρουργηθείς, πρέπει να αφαιρεθεί αυτό. Μην πανικοβάλλεσαι, όλα θα πάνε καλά και τα σχετικά. Τι έπαθες? Τι να πάθω. Όχι απλά σοκ, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή ήταν από τις στιγμές που ένιωσα ότι ζαλίστηκα. Γύρναγαν όλα, λέω, τι μου λέει αυτός. Νόμιζες ότι ήταν ψέμα, ότι δεν ήταν πραγματικότητα? Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Δηλαδή, εγώ έκανα κανονικά προπονήσεις εκείνο το διάστημα, ήμουν λειτουργικός, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Αθλητής. Ναι, οπότε, ξέρεις, ξαφνικά... Μα δεν έχει να κάνει. Ξαφνικά το να σου ανακοινώνει ένας γιατρός ότι έχεις ένα καρκίνο και πρέπει να χειρουργηθείς και συγκεκριμένα μου είπε ότι εάν θέλεις, μπορούμε να σου κάνουμε εισαγωγή μέχρι κάποια συγκεκριμένη ώρα. Έχεις, μου λέει, 2-3 ώρες να το σκεφτείς. Ήθελε να σε βάλει. Εκείνη την ώρα. Να χειρουργηθώ την επόμενη. Να κάνω εισαγωγή στο νοσοκομείο, να χειρουργηθώ την επόμενη μέρα. Μα δεν ήταν πρώιμο το στάδιο? Ήταν πρώιμο το στάδιο του όγκου. Το ότι έπρεπε να αφαιρεθεί είναι ένα γεγονός το οποίο είναι δεδομένο. Απλά το ότι ήταν πρώιμο δείχνει εισαγωγικά ότι δεν ήταν τόσο επιθετικό. Έκανα κάποιες εξετάσεις, έκανα κάποιες αιματολογικές. Άρα εσύ έμεινες στο νοσοκομείο και μπήκες την ίδια μέρα? Όχι, θα σου πω τι είναι. Όταν πήγα και μου το ανακοίνωσε, μου λέει ότι έχεις την επιλογή, πρέπει να χειρουργηθείς άμεσα.
Καλό θα ήταν, λέει, να πάρεις μια απόφαση γρήγορα, ώστε να γίνει εισαγωγή μέχρι τις 3 η ώρα, μου είχε πει τότε, και να χειρουργηθείς την επόμενη μέρα. Εγώ όταν μου το είπε, ξέρεις, στην αρχή δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσεις, ούτε να το πιστέψεις. Του λέω ότι έχω μια οικογένεια, έχω τη δουλειά μου, έχω τους φίλους μου. Δηλαδή πρέπει λίγο να πάω και να πάρω μια δεύτερη γνώμη, να δω είναι, δεν είναι. Ξέρεις, κάποιες φορές όταν σου ανακοινώνουν ένα γεγονός. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό και είναι δύσκολο να συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή ότι η απόφαση και αυτό που βλέπει ένας άνθρωπος είναι κάτι τόσο μεγάλο, το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή σου. Με τα πολλά έφυγα από το νοσοκομείο και κατευθύνθηκα προς το σπίτι, όπου έπρεπε να ανακοινώσω στους γονείς μου αυτό που μου είπε ο γιατρός. Στη διαδρομή, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν, δηλαδή ήμουν πραγματικά επικίνδυνος, γιατί ξέρεις, εκείνη τη στιγμή τα συναισθήματα είναι πολλά. Πώς θα τους το πω, τι θα τους πω, τι θα κάνω μετά, ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Έφτασα στο σπίτι, είπα μπαμπά, μαμά, καθίστε λίγο να σας πω κάτι. Τους το ανακοίνωσα, λογικά πάθανε σοκ και δύο. Αλλά ευτυχώς, λόγω ενός προηγούμενου χειρουργείου που είχα κάνει στο χέρι μου, έχω δύο πολύ καλούς γιατρούς που τους εμπιστεύουν πάρα πολύ και το πρώτο πράγμα που έκανα εκείνη τη στιγμή είναι να τους πάρω τηλέφωνο. Δεν έχουν καμία σχέση με το είδος. Είναι ο Κώστας ο Καρκαλέτσης, αγγειοχειρούργος, και ο Δημήτρης ο αντίπας. Οπότε εμπιστεύτηκες ανθρώπους που είχαν μία γνώση παραπάνω από ό,τι οι γονείς. Οι οποίοι τους είχα εμπιστευτεί το χέρι μου, είχα ένα πάρα πολύ σοβαρό. Αν μου επιτρέπεις, μία ανωτελεία. Η μαμά σου. Η μαμά μου, όταν της το είπα. Ενώ σκέφτομαι τώρα, ή εκείνη την ώρα αυτομάτως, σαν γονιός σου, βγαίνει το προστατευτικό και πρέπει να είσαι πιο δυνατός από το παιδί και να του πεις δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε, προχωράμε μαζί. Ναι. Ή καταραίεις, γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δεν νομίζω να μπορέσει να μην καταρρεύσεις. Η μαμά μου, εντάξει, την πήρα αγκαλιά, ακλάματα, παιδί μου, τι κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό και τα σχετικά. Ευτυχώς το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να καλέσω αυτούς τους γιατρούς, τους οποίους εμπιστεύουν πάρα πολύ και το πιο σημαντικό θεωρώ σε αυτά τα θέματα είναι να επικοινωνήσεις με ανθρώπους, με γιατρούς που έχουν γνώσεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και κατευθείαν κάλεσα αυτούς τους δύο. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε όλη η ιστορία. Επισκέφτηκα πάρα πολλούς γιατρούς, ώστε να καταλήξω. Και ίσως ήθελες χρόνο για να το συνειδητοποιήσεις και εσύ ο ίδιος. Προφανώς. Ακούγοντάς το από διαφορετικούς ανθρώπους. Και πόσο μάλλον ήθελα ακόμη περισσότερο να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση η δική μου, η οικογένειά μου, οι γονείς μου, και να καταλάβουν ότι μέσα από αυτό ότι εγώ δεν έχω επηρεαστεί τόσο, δηλαδή δεν έχω πανικοβληθεί, δεν έχω αγχωθεί, και ότι ό,τι είναι, προχωράμε. Πότε έγινε το χειρουργείο, Άγγελε? Το χειρουργείο έγινε 29 Σεπτεμβρίου. Άρα μετά από αρκετές μέρες. Ναι, έγινε μετά από αρκετές μέρες. 6 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το γεγονός. Το χειρουργείο και όλα έγινε... πήγανε καλά. 29, ναι, όλα πήγανε καλά. Μετά έκανες χημειοθεραπείες. Μετά, με την αφαίρεση του όγκου, το στείλαν για μια βιοψία. Στο διάστημα εκείνο το είχα ξεχάσει τελείως εγώ. Μετά από λίγο διάστημα ξεκίνησα πάλι τις προπονήσεις μου, ναι, την καθημερινότητά μου, ναι, κανονικά. Μπράβο. Όσπου με πήρε τηλέφωνο ο γιατρός και μου λέει, Άγγελε, τελικά είναι κάτι πιο επιθετικό από ό,τι περιμέναμε. Μου έδωσε την επιλογή και να κάνω και να μην κάνω τις θεραπείες, αλλά η καλύτερη λύση ήταν να κάνω κάποιες χημειοθεραπείες, να κάνω ένα κύκλο χημειοθεραπείων, ο οποίος διήρκησε 3 εβδομάδες. Ώστε να εξαλείψω κάθε πιθανότητα επανεμφάνισης ή μετάστασης